Πράγματι, Ματίνα, εκεί δηλαδή που θα έχουν και την πρώτη του συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον εντολοδόχο και σε λίγες μέρες πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι. Να σου πω λοιπόν ότι λίγες μέρες πριν το σχηματισμό της κυβέρνησης στη Βόρεια Μακεδονία που θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Χρίστιαν Μιτσκόσκι σε δηλώσεις του στον τύπο επανήλθε λέγοντας ότι θα συνεχίσει και μετά την ορκομοσία του να χρησιμοποιεί ουσιαστικά διπλή ονομασία για τη χώρα του. Είπε ότι στην ορκομοσία του θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας, το Βόρεια Μακεδονία, όπως το ίδιο θα κάνει και στις επαφές που θα έχει με το εξωτερικό. Όμως, όσον αφορά τις αναφορές του στη χώρα του μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, μέσα στη χώρα, θα συνεχίσει να την αποκαλεί Μακεδονία. Και όπως είπες, απάντησε και σε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, που ουσιαστικά είπε ότι στη συνάντηση που θα έχουν στο ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον στις 9 και 10 Ιουλίου, θα καταλάβει ο κύριος Μιτσκόσκι ότι δεν μπορεί να παίζει με την Αθήνα και ότι θα έχει πρόβλημα και μέσα στο ΝΑΤΟ. Ο εντολοδόχος λοιπόν πρωθυπουργός είπε ότι προετοιμάζεται για αυτή τη συνάντηση και άφησε πολύ βαρύς αιχμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι θα μιλήσει για όλα με κάποιον Ευρωπαίο πολιτικό, ο οποίος μπορεί να παριστάνει τον Ευρωπαίο πολιτικό του 21ου αιώνα, αλλά ότι μπορεί να έχει ταλιμπανικά κίνητρα. Να δούμε λοιπόν, να παρακολουθήσουμε την δήλωση. Έφη, σε ευχαριστούμε πολύ. Od Trojcata, mnogo važno druge za Evropska Trunija, De Gasperi, Šuman i Adenauer, naskini se slučuva takvi anahronizirani, talibanski metodi i vrakanje u srednjem veku.